την εξωστρέφεια και διάχυση της τεχνογνωσίας, την πρόωθηση δράσεων μεταφοράς καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, αλλά και την κατάρτιση των νέων, έχει ως στόχο το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφει μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Η σημερινή μέρα είναι άλλη μια μέρα ένδειξης της εξωστρέφειας του Ιδρύματος, γιατί είναι μια εξωστρεφής κίνηση, στρεφόμαστε στην κοινωνία μέσω του Επιμελητηρίου Ηρακλείου τώρα. Και σκοπός μας είναι μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο υπογράψαμε σήμερα, να προάγουμε και να προωθήσουμε την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, την καινοτόμο υγιή επιχειρηματικότητα. Αυτή λοιπόν η διάχυση της γνώσης πρέπει να έχει και τις υποδομές, πρέπει να έχει την κουλτούρα και τη θέληση για να μπορεί να το κάνεις. Αυτό λοιπόν σηματοδοτεί το σημερινό μας εδώ, αυτό το μνημόνιο το οποίο υπογράψαμε σήμερα. Έτσι, και αφορά όλη την Κρήτη. Έτσι αφορά τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου. Το Μνημόνιο Συνεργασίας επισφραγίζει την ήδη μακροχρόνια και πολυεπίπεδη συνεργασία των δύο φορέων, έχοντας ως απότερο σκοπό την ενίσχυση και την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και την ανταλλαγή εμπειριών. Είναι καλό γιατί θα μπορέσουν τα παιδιά να βρουν διέξοδο και στην αγορά εργασίας. Έτσι λοιπόν, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης μαζί με το Επιμελητήριο πάνε μαζί στις καινούριες εξελίξεις, την καινούρια εποχή, την ψηφιακή εποχή. Και πιστεύουμε ότι αυτή η συνεργασία έχει μόνο θετικά να δώσει και στις δύο κατευθύνσεις. Αυτή η προσπάθεια που γίνεται μέσα στο Πανεπιστήμιο και η γνώση η οποία αποκτάται πρέπει να διαχέεται και στις επιχειρήσεις. Από το Μνημόνιο Συνεργασίας πολλά τα ωφέλη που μπορούν να αποκομίσουν και οι φοιτητές, καθώς έτσι επιτυγχάνεται η πιο άμεση διασύνδεση των νέων με τις επιχειρήσεις. Εμείς ανοίγουμε τις πόρτες αυτή τη στιγμή στους φοιτητές και οι επιχειρήσεις μας το ίδιο. Έτσι, με σκοπό έτσι να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες συνεργασίες και να μπορούμε να αναπτύσσουμε, ας πούμε, και στο επιχειρηματικό πεδίο όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα σήμερα. Στο περιθώριο της σημερινής εκδήλωσης και με φόντο τον Ευαγγελισμό, ο Πρίτανης επανέλαβε πως εμείς ως Πανεπιστήμιο κάναμε ό,τι χρειαζόταν, επισημένοντας πως τώρα είναι η σειρά των φορέων και της πολιτείας. Για τα γεγονότα θα πω δύο λέξεις μόνο. Ότι ως Πανεπιστήμιο έχουμε κάνει ό,τι χρειαζόταν. Τώρα όμως είναι η σειρά των φορέων, των εκπροσώπων των θεσμικών των φορέων, της κοινωνίας της πόλης του Ηρακλείου και της πολιτείας για την εξέλιξη του θέματος.